να είμαστε μια παρουσία ζωντανή μέσα στην κοινωνία όπου υπάρχει και αυτό το σχολείο μαζί με τα άλλα. Να είμαστε και εμείς ανάμεσά τους. Βρισκόμαστε στο γήπεδο του Παναργιακού, στο Άργος Ορεστικό, όπου θα συναντήσουμε τον Χρήστο Βασιλάκη, μέλος της διοίκησης της ομάδας του Παναργιακού, και τον κύριο Δημήτρη Ευαγγελίδη από την πλευρά των παλεμάχων της ομάδας. Για ποιο σκοπό? Γιατί τη Μεγάλη Τετάρτη αναβιώνει ο αγώνας των παλεμάχων, γινόταν και παλαιότερα, γινόταν τη Μεγάλη Παρασκευή, φέτος θα γίνει τη Μεγάλη Τετάρτη. Ο λόγος που είμαστε εδώ και ο λόγος που θέλουμε να το προβάλλουμε αυτό το πράγμα είναι γιατί όλα τα έσοδα από αυτόν τον αγώνα θα δοθούν σε δύο δομές, μία εδώ στο Άργος, μία στη Νεάπολη, δομές που φροντίζουν παιδιά. Είναι σοβαρός ο λόγος. Πάμε να μιλήσουμε με τον Χρήστο και τον Δημήτρη. Είμαστε χαρούμενοι, διπλά χαρούμενοι θα έλεγα, διότι ο Παναργιακός, ένα σωματείο ιστορικό, ποδοσφαιρικό σωματείο της Δυτικής Μακεδονίας, θα αποκτήσει επιτέλους Σύλλογο Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών, κάτι που πιστεύω όφελε να έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό. Και αφετέρου είμαστε χαρούμενοι διότι ο πρώτος του αγώνας, επίσημος ας το πούμε, θα διεξαχθεί την Μεγάλη Τετάρτη στις 5 ώρα το απόγευμα σε αυτόν τον χώρο για φιλανθρωπικό σκοπό. Έχουμε ήδη κινητοποιηθεί να ενημερώσουμε όσους περισσότερους παλιούς μας συμπαίκτες μπορούμε. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Πιστεύω ότι θα είναι αρκετά άτομα. Να πω εδώ ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί μεταξύ δύο ομάδων παλεμάχων, δεν θα υπάρχει άλλη ομάδα. Θα είναι μια χρυσή ευκαιρία να βρούμε παλιούς φίλους, να οργανωθούμε, να φτιάξουμε το σωματείο, το σύλλογό μας, ο οποίος τις επόμενες μέρες θα αποκτήσει και νομική μορφή, σαν καταστατικό νομικό. Θα είναι όμορφες, ευχάριστες στιγμές, θα βρούμε παλιούς φίλους, παλιούς συμπαίκτες, θα παίξουμε για ωραίο σκοπό και ελπίζω ο κόσμος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα, να γεμίσει το γήπεδο, να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει και συνέχεια για επόμενους αγώνες με ανάλογη δράση. Χρήστο, γιατί πρέπει να έρθει ο κόσμος? Εγώ εκπροσωπώντας τη διοίκηση της ομάδας, καταρχήν θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους θα ιδρυθεί ένα σύλλογος παλεμάχων. Και η ίδρυση αυτή θα συνοδευτεί και από έναν αγώνα, όπως είπε και ο Δημήτρης, μεταξύ παλεμάχων, τα έσοδα του οποίου θα πάνε σε δύο δομές. Δύο δομές στις οποίες υπάρχουν παιδιά που θέλουν τη στήριξή μας. Καλώ όλο τον κόσμο, του Άργους και των περιχώρων, να δώσει το παρόν στο γήπεδο, να χαρεί και τους παλιούς παίχτες, αλλά και να στηρίξει αυτή μας την προσπάθεια. Θα έρθουν και παιδιά από αυτές τις δομές να παρακολουθήσουν? Βέβαια, τα παιδιά θα βρίσκονται εδώ πέρα. Στην επίσκεψη που κάναμε στο χώρο τους, είναι ενθουσιασμένα με την ιδέα. Θα τους χαρίσουμε και κάποια δωράκια και εύχομαι να γίνει ό,τι καλύτερο. Η τιμή του εισιτηρίου είναι συμβολική, είναι 3 ευρώ. Ευελπιστούμε ότι θα μαζέψουμε ένα σεβαστό ποσό, έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε από πλευράς μας τις δύο αυτές δομές. Τι στόχο να βάλουμε σε κόσμο? 2.000 άτομα. Χωράνε? Χωράνε. Οι μαθητές στο σχολείο, όταν τελειώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή μέχρι έκτη δημοτικό, μετά ακολουθεί η εκπαίδευσή τους στο ΕΕΚ, ή στο ειδικό γυμνάσιο Νομού Καστοριάς, ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Νομού Καστοριάς, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Το σχολείο μας φιλοξενείται στο χώρο αυτό, δεν έχουμε δικό μας σχολείο. Ευχής έργου θα ήταν να αποκτήσει το σχολείο μας ένα δικό του χώρο, να είναι αυτόνομο, να είναι πιο κοντά στην πόλη του Άργους Οριστικού. Και είναι αυτό ένα αίτημα χρόνων πολλών που δεν έχει δικαιωθεί ακόμη, δεν ξέρουμε γιατί. Εμείς πάντα το ζητάμε, πάντα ετούμεθα να αποκτήσει επιτέλους αυτό το σχολείο το δικό του χώρο, να έχουν τα παιδιά
ένα σύγχρονο σχολείο με τα εργαστήρια, διότι η μάθηση των μαθητών του σχολείου είναι περισσότερο βιωματική, δηλαδή τα παιδιά εδώ έρχονται και μαθαίνουν βιωματικά, μπαίνουν σε εργαστήρια όπως κυπουρικής, μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής, χειροτεχνίας, κεραμικής, συν τα υπόλοιπα μαθήματα, όπως είναι τα μαθήματα της γλώσσας, των μαθηματικών, η γυμναστική, μουσική, πληροφορική, προσαρμοσμένα πάντοτε στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Το πρώτο λοιπόν αίτημα είναι να αποκτήσει αυτό το σχολείο το δικό του χώρο με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό μακριά από αυτόν τον χώρο που είναι ένας καθαρά χώρος νοσοκομιακός. Ναι. Το άλλο αίτημα είναι να έχει το σχολείο αυτό μόνιμο προσωπικό, δηλαδή να έχει τουλάχιστον έναν πυρήνα καλό από προσωπικός μόνιμος και όχι να αλλάζει διαρκώς κάθε χρόνο με την πρόσληψη εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι για μία χρονιά. Φαντάζομαι το λες αυτό για να δημιουργείται και μία συνέχεια με τα παιδιά, να υπάρχει μία επαφή με γνώριμα πρόσωπα. Με γνώριμα πρόσωπα και η δουλειά που κάνει κάποιος εκπαιδευτικός προφανώς και να τη συνεχίζει πολύ ομαλά και να την προχωράει την επόμενη χρονιά. Όταν αυτή η συνέχεια λύεται και έρχεται κάποιος άλλος εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει και αυτός το δικό του πρόγραμμα, έχει το δικό του τρόπο. Πολλά παιδιά δεν μπορούν αμέσως να οικειοποιηθούν το νέο πρόσωπο και να ξεκινήσουν δουλειά μαζί τους, οπότε περνάει κάποιος χρόνος. Για πόσα παιδιά μιλάμε αυτή τη στιγμή, στη φετινή χρονιά? 11 μαθητές στο σχολείο μας, ηλικίες από 13-14 ετών μέχρι 19-20 ετών. Από όλη την περιφέρεια? Από όλο το νομό της Καστοριάς. Τα παιδιά έρχονται εδώ με τα ταξί της περιφέρειας, έρχονται το πρωί στις 8 και φεύγουν στις 1.30 περίπου. Τα πλεονεκτήματα ενός δικού μας χώρου, κοντά στην πόλη του Άργου Σεωστικού, είναι πάρα πολλά. Μπορούμε να έχουμε εκπαιδευτικές συναντήσεις με μαθητές άλλων σχολείων. Μπορούμε να κάνουμε δραστηριότητες μέσα στην πόλη. Να πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, να πάμε σε μια υπηρεσία, να πάμε στην αγορά, να πάμε στη βιβλιοθήκη. Χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να απαιτούμε από το Δήμο του Άργου Σεωστικού, ο οποίος μας εξυπηρετεί με το παραπάνω, ειδικό μεταφορικό μέσο για τις δράσεις που έχουμε. Θα έχουμε μια αμεσότητα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες και δράσεις που θέλουμε να κάνουμε μέσα στην πόλη, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης των παιδιών για την κοινωνικοποίησή τους και για τη γνώση τους και για την κοινωνικοποίησή τους. Να είμαστε μια παρουσία ζωντανή μέσα στην κοινωνία, όπου υπάρχει και αυτό το σχολείο μαζί με τα άλλα. Να είμαστε και εμείς ανάμεσά τους, γιατί εδώ είμαστε πολύ απομονωμένοι, πολύ απομακρυσμένοι και μας γνωρίζουν κάθε φορά που πηγαίνουμε μέσα, ενώ αν είμαστε πιο κοντά θα μας βλέπουν συχνότερα. Και με ένα στόχο φαντάζομαι να γίνει και ο κόσμος του Άργους καταρχήν κοινωνός όλης αυτής της προσπάθειας εδώ. Ναι, ακριβώς. Ο κόσμος πάντοτε είναι κοινωνός, πάντοτε βοηθάει, πάντοτε μας υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες. Ό,τι δραστηριότητα κάνουμε, σε όσες εκδηλώσεις κάνουμε, μας πλησιώνει, μας αγκαλιάζει και μας βοηθάει κάθε φορά, όπως και εσείς. Πανεργιακός. Και με τον οβολό του, ο οποίος είναι πολύ αναγκαίος. Θα βρεθούν τα παιδιά στον αγώνα? Θα φτιάξουμε κερκίδα? Θα προσπαθήσουμε, επειδή είναι περίοδος διακοπών, πολλά παιδιά μπορεί να λείπουν, αλλά όσοι θα είμαστε εδώ από τους εκπαιδευτικούς και από τα παιδιά, θα προσπαθήσουμε την ημέρα εκείνη να είμαστε και εμείς εκεί, παρόντες. Εδώ στην περιοχή φώνασε η ανάγκη να γίνει κάτι για αυτά τα παιδιά. Στην Άβολη συγκεκριμένα ή στον Νόμο? Εδώ, στο Βόλιο. Και στο, δηλαδή εγώ τώρα αυτά τα παιδιά, ας πούμε, κάποια τα είχα που σας είπα παλιά. Τα παιδιά από τα Γρεβενά τα είχα στην Κοζάνη. Ήθελαν και οι ίδιοι κάτι να γίνει. Επομένως όλοι οι γονείς μου είπαν ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα παιδιά μας και να βρούμε ένα κομβικό σημείο. Δηλαδή κάποια που ήταν από την Καστοριά, από τα σχολεία, από το Άργος,
Νεάπολη και Γρεβενά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, από ποιες περιοχές από τον τόπο? Αυτές οι τέσσερις. Είναι Άργος, Καστοριά, Γρεβενά και Σιάτιστα. Και Βόλιο εδώ, Τσοντίλη, Νεάπολη. Που τους πηγαίνουν οι γονείς καθημερινά? Όχι, ταξί. Ταξί. Υπάρχει ταξί. Είναι δύσκολη η μετακίνηση. Δηλαδή, οι γονείς το πρώτο πράγμα που ζήτησαν είναι μόνο να μην τα μετακινούμε εμείς, γιατί είναι πρόβλημα. Ωραία. Και για αυτούς και για μας, για να μπορέσει έτσι να ξεκινάει το ημερήσιο πρόγραμμα με μία τακτικότητα, πρέπει να είναι τα παιδιά συγκεκριμένα ώρα εδώ πέρα. Το άξονα της δικής μας δράσης ήταν τρεις οι άξονες. Αυτό το κέντρο. Η ενισχυτική διδασκαλία που τη δουλεύουμε το απόγευμα με ατομικές συνεδρίες και η διαμονή των παιδιών. Είτε σε στέγες υποστηριζόμενες διαβίωσης, να δημιουργηθούν στέγες γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όταν τα παιδιά τελειώνουν την ακαδημαϊκή τους πορεία, να το πω κάπως έτσι, 22 χρόνια, μετά τι γίνεται? Υπάρχουν αυτές οι δομές αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο? Όχι. Εμείς, για να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα όπως εμείς το είχαμε αντιληφθεί, που θεωρούμε ότι θα δίνει λύσεις, το πρόβλημα δεν μπορεί να το εξαλείψει. Τουλάχιστον όμως και οι γονείς να έχουν μια πιο εύκολη καθημερινότητα και τα παιδιά μια πιο ενδιαφέρουσα καθημερινότητα. Γιατί όσο μένουν στο σπίτι, τόσο χαμηλώνουν και οι προσδοκίες τους και η διάθεσή τους και βγάζουν και άλλα προβλήματα. Για να καταφέρουμε εμείς να στήσουμε το πρόγραμμα έτσι όπως το θέλουμε, με τις ώρες, δηλαδή να είναι ένα δεκάωρο που ο γονέας μπορεί να αποφασίσει. Θέλω 5 ώρες, θέλω 6 ώρες, θέλω 8, θέλω 10. Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι σας ταλαιπώρησε παραπάνω? Και η γραφειοκρατία και γενικά η νομοθεσία, που είναι μια νομοθεσία του 2001 ακόμα. Και τι προβλέπει? Λέει ένα οκτάωρο, δεν είναι ξεκάθαρο εντελώς. Οι ειδικότητες υπάρχουν, ας πούμε, στη συγκεκριμένη νομοθεσία ειδικότητες που εγώ δεν λέω ότι, ας πούμε, δεν έχει καθόλου θεραπευτές, δεν έχει καθόλου εκπαιδευτές. Πέρα από ένα γυμναστή γενικής εκπαίδευσης και ένα, τι έχει, κοινωνικό λειτουργό, όλοι οι άλλοι, ας πούμε, θα μπορούσαν να είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Παράδειγμα, ένας που θα έχει ένα θερμοκήπιο να έρθει και να εκπαιδεύσει τα παιδιά. Δεν είναι έτσι. Δεν προβλέπονται δηλαδή οι ειδικότητες που απαιτούν? Τώρα φυσικά από το 2000, θυμάμαι σε ένα συνέδριο που ήμασταν βαπτισμός, δηλαδή από το 2014 λέμε ότι αυτός ο νόμος πρέπει να προσαρμοστεί επιτέλους. Στα νέα δεδομένα, δεν προσαρμόζεται. Ακόμα και τώρα εμείς η άδεια που έχουμε είναι άδεια του 2000, πάνω στην νομοθεσία του 2001. Και βλέπω, ας πούμε, εδώ τώρα οι γονείς που κάποιοι ζητάνε, ας πούμε, τη δική μας δομή σαν αντικατάσταση του σχολείου με τη δική μας δομή. Δηλαδή υπήρχαν πολλοί γονείς που είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να το πηγαίνουμε στο ειδικό σχολείο, γιατί δεν γίνεται τίποτα, θέλουμε να το φέρουμε εδώ. Να, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε κάποιο χαρτί που να μπορεί το παιδί να συνεχίσει ακαδημαϊκά. Σαν πολιτείο, ας πούμε. Ναι. Είναι δημόσια δομή? Είναι ως κινσέπ, είναι ιδιωτικού δικαίου, έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με τη διαφορά όμως με βάση το καταστατικό μας, όταν υπάρχει κέρδος, όταν υπάρξει, πηγαίνει το 65% σε νέες υπηρεσίες ή σε νέες θέσεις εργασίας. Στο υπάρχον, στην υπάρχουσα. Βγαίνει ένα κέρδος στο τέλος της χρονιάς. Αυτό τώρα μοιράζεται με βάση το καταστατικό μας. Το 65% σε νέες θέσεις εργασίας ή σε νέες υπηρεσίες για τα παιδιά. Το 35% πηγαίνει, 65, το 35% πηγαίνει υποτίθεται σαν κέρδος των εταίρων και το υπόλοιπο σαν αποθεματικό. Εμείς όπως είπαμε ξεκινήσαμε 65, τώρα... 35, συγγνώμη. Πώς ήταν, 65... 25 και πώς... 25 και 30. Αυτό τώρα. Ναι. Εμείς όμως είπαμε ότι τουλάχιστον αυτή η δομή, ώσπου να έχουμε υπογράψει όλοι, ότι ώσπου να στηθεί 2, 3, 5 χρόνια, θα πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη δράση. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Για πόσα παιδάκια μιλάμε αυτή τη στιγμή? Εμείς φέτος είναι γραμμένα 15 στο πρόγραμμα της ΕΤΑ και έχουμε και άλλα 3 εκτός προγράμματος. Είναι
και άλλα που περιμένουν. Απλά θα το σφαγώ σαν άδεια για 15 άτομα, σαν αρχή. Το συγκεκριμένο κέντρο, η αλήθεια είναι ότι το στήριξε πάρα πολύ η τοπική κοινωνία και η γύρω περιοχή. Φυσικά υπάρχουν πάντα και υπάρχει δυσπιστία, η αλήθεια είναι, γιατί πολλά χρόνια το αντιμετώπισα κι εγώ όταν δούλεψα σε διάφορες δομές και ειδικά πολλά χρόνια πιο πριν, όπου δεν ελέγχονταν τίποτα, χρήματα δίνονταν πάρα πολλά για αυτά τα παιδιά και είναι αυτό που πάντα εγώ έλεγα, ότι αν ένα κέντρο δεν ξεκινάνε οι δράσεις, τα προγράμματα για τα παιδιά και να καταλήγουν στα παιδιά, καλύτερα να μην την κάνουμε αυτή τη δουλειά, να πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχω δει και έχω συζητήσει και σε συνέδρια και σε διάφορες συναντήσεις και οι γονείς μου έχουν μεταφέρει να γίνονται τέρατα στις πλάτες αυτών των παιδιών. Άρα δίνονται, ας πούμε, κονδύλια τα οποία δεν ελέγχονταν ποτέ που πήγαιναν και... Υπάρχουν κέντρα φαντάσματα. Υπάρχουν και υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, λέμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μας καλύπτει κάποιες ανάγκες. Δηλαδή, ουσιαστικά, εμείς ξεκινήσαμε κάτι και πήραμε βοηθητικά αυτό το πρόγραμμα. Δεν είπαμε ότι τι θα κάνουμε στη ζωή μας, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα να το στήσουμε αυτό. Εκεί που δυσκολευόμουν πάρα πολύ ήταν όταν, ας πούμε, έφτασα σε μια δυσκολία και λες ότι τι θα κάνω τώρα, θα περιμένω, ας πούμε, φιλανθρωπία. Δηλαδή, έχει λίγο στεναχωριές και λέει ότι αυτά τα παιδιά πάλι αξίζουν, δηλαδή... Ναι, να στηριχθούν να παρακα... σε αυτό. Να παρακαλάνε για το αυτό. Αυτό είναι που με πονάει περισσότερο. Ναι. Που αυτό έπρεπε, αυτό που έλεγα πάντα, όπως τα παιδιά που δεν έχουν θέματα, πάντα τους περιμένει ένα σχολείο ανοιχτό. Πάντα τους περιμένουν δάσκαλοι κι αυτούς. Εδώ αυτά τα παιδιά πρέπει να δημιουργήσεις για να... Κάποιο είδος ανισότητα. Κάθε δηλαδή, χρόνο, κάθε χρόνο έβλεπε ότι ψάχνουμε πού θα τα πάμε τα παιδιά μας σε αυτό το σχολείο. Δεν μας τα δέχονται γιατί έχει πολλές δυσκολίες. Δεν υπάρχει τίποτα για αυτά. Γι' αυτό είπα να γίνει ένας χώρος και αυτό που βλέπουν στην πρώτη φορά που πλέον έχουμε μία επιλογή. Εμείς. Δηλαδή υπάρχει αυτό και εμείς επιλέγουμε. Τις ώρες, το πόσο θα μείνει το παιδί μας, το τι θα κάνει.